Βρισκόμαστε σε ένα από τα ιστορικά μοναστήρια εδώ της Λευκάδας, στην Ιερά Μονή Ασώματου Μιχαήλ, στη Βαφχερή, στην περιοχή της Βαφχερής, και μαζί μας έχουμε τον ιεροδιάκονο πατήρη Ιωαννίκιο Ζαμπέλη, ο οποίος θα μας μιλήσει, θα μας πει κάποια ιστορικά πράγματα για τη Μονή και για τον εορτασμό που έχουμε σήμερα εδώ. Είναι μια μεγάλη μέρα για αυτό το παλιό και ιστορικό μοναστήρι, κύριε Θανάση, που είναι αφιερωμένο, όπως είπατε και εσείς, στον Ασώματο Μιχαήλ, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ δηλαδή. Και σήμερα... Συγγνώμη, πατέρα, που εδώ το όνομα το γνωρίζουν σαν Μονή των Ασωμάτων. Συγγνώμη, του Ασωμάτου. Ακριβώς επειδή γιορτάζει σήμερα, που είναι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ μόνο πανηγύρι, γιορτάζουμε το Ενχώνες Θαύμα. Οι Χώνες ήταν μια περιοχή στην Φρυγία, στη Νότια Μικρά Ασία δηλαδή. Πήρε το όνομά της από το θαυμαστό αυτό γεγονός, όταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, σε ένα προσκύνημά του που υπήρχε εκεί, παρενέβη με θαυμαστό τρόπο, όταν κάποιοι ειδωλολάτρες ήθελαν να διοχετεύσουν τα νερά δύο ποταμών πάνω εκεί στο ιερό προσκύνημα και να το καταστρέψουν και να θανατώσουν και τον άρχιπο, τον μοναχό εκεί που ήταν αφιερωμένο στην διακονία του προσκυνήματος. Τότε ο Αρχάγγελος χτύπησε με το ραβδί του, έτσι τον είδε σε όνειρο ο άρχιπος, και ανοίχτηκε μία σχισμή στο έδαφος, ένα χωνευτήρι, και από εκεί έτρεξε το νερό, έφυγαν τα νερά και διέφυγε τον κίνδυνο και το προσκύνημα και ο μοναχός, αλλά και από το χωνευτήρι αυτό πήρε την ονομασία Χώνες η περιοχή. Μάλιστα. Αυτό το θαυμαστό γεγονός γιορτάζουμε σήμερα. Και επειδή η γιορτή των Αρχαγγέλων στις 8 Νοεμβρίου πέφτει έτσι συνήθως σε κακοκαιρία, την χειμερινή περίοδο, συνήθως τα εξοκλήσια και τα παλιά αυτά μοναστήρια, όπου διοργανωνόταν και πανηγύρι μεγάλο τα χρόνια εκείνα και για τους χριστιανούς, γιόρταζαν έτσι σε αυτή την καλοκαιρινή, θα λέγαμε, γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εδώ η Μονή του Ασωμάτου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα και ιστορικότερα μοναστήρια της Λευκάδος μέχρι το 1932, που όπως και τα υπόλοιπα, εκτός από το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, έχασαν με μονομερή πράξη του κράτους, με απαλωτρίωση που έγινε ουσιαστικά, υπερακτιμώνων δήθεν, έχασαν την περιουσία τους και συνεπώς παρήκμασαν, δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τους μοναχούς, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να φύγουν από τα παλιά αυτά μοναστήρια που διαλύθηκαν τότε και να εγκαταβιώσουν στο μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης ή να εγγραφούν απλώς στη Φανερωμένη και να διακονούν ως εφημέρι στα γειτονικά χωριά. Οι πρώτες μαρτυρίες εδώ για το μοναστήρι του Ασωμάτου προέρχονται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Στο ιστορικό αρχείο της Λευκάδας διασώζεται ένα πλήθος εγγράφων, όπως ξέρετε, και από την περίοδο την Οθωμανική, το 1479 και μετά, και από την Ενετοκρατία και τις υπόλοιπες κυριαρχίες. Τα περισσότερα αφορούν τις κτηματικές σχέσεις και διαφορές των μοναστηριών. Ακριβώς για να αποδείξουν τα μοναστήρια, επειδή τα προκαλούσαν οι κατά καιρούς κατακτητές, μέχρι και το ελληνικό δημόσιο τελικά, για να αποδείξουν ότι κατήχαν νόμιμα αυτή την περιουσία, επικαλούνταν έγγραφα, γνήσια, τα οποία ήταν είτε συμβόλαια αγοραπολισίας, είτε συμβόλαια δωρεάς από ευσεβείς χριστιανούς, είτε διαθήκες, και χάρη στην εργασία του κυρίου Ηλία Κολοβού και της ομάδας του, του κυρίου Μαρίνου Σαριγιάννη και άλλων, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με πρωτοβουλία της νομαρχίας τότε και του Δήμου σήμερα, έχουμε αυτά τα οθωμανικά τεκμήρια μεταφρασμένα και βλέπουμε ακριβώς τα ίδια τοπονύμια που υπήρχαν το 15ο αιώνα, για παράδειγμα, να τα συναντάμε και στα συμβόλαια αυτά των μεταβιβάσεων που έγιναν τη δεκαετία του 30, όταν διαλύθηκαν τα μοναστήρια. Το οποίο σημαίνει ότι όλη αυτή την περιουσία που είχαν και ο Ασώματος και ο Άγιος Ιωάννης στο Λιβάδι, ο Άγιος Γεώργιος του Σκάρους, η Κόκκινη Εκκλησία κτλ. Δεν τα είχαν αυθαίρετα, ούτε τα έκλεψαν από πουθενά, αλλά οι χριστιανοί μας από ευλάβεια και αναγνωρίζοντας, αν θέλετε, και το φιλανθρωπικό έργο που στα χρόνια της δουλείας ασκούσαν τα μοναστήρια,
αφιέρωναν την περιουσία τους εδώ και μπορούσαν να συντηρηθούν και οι μοναχοί που εγκαταβίωναν και τα μοναστήρια ως ζωντανοί οργανισμοί και κτηριακά συγκροτήματα, αλλά κυρίως και οι τοπικές κοινωνίες των γύρω περιοχών που δέχονταν την φιλανθρωπική δράση αυτή των μοναστηριών και την πνευματική δράση. Ναι. Γιατί το κάθε ένα από τα μοναστήρια ήταν φάρος πνευματικός για την περιοχή. Και κυρίως, αν θέλετε, τα ρεύματα, τα διάφορα τα ιδεολογικά που από τον 18ο αιώνα επικράτησαν στην περιοχή μας, αυτό ακριβώς ήθελαν να ξεθεμελιώσουν, όπως συνεχίζουν και σήμερα, αυτή την πνευματική προσφορά των μοναστηριών και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Από εδώ ξεκίνησαν σπουδαίες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες την πνευματική τους πορεία. Ο Μελέτιος Κονιδάρης και ο Παρθένιος Κονιδάρης, γόνοι αυτής της μεγάλης αρχοντικής οικογένειας εδώ της Βαφτιερής, έγιναν Αρχιεπίσκοποι Λευκάδος και Αγίας Μαύρας και ως ηγούμενοι προηγουμένως εδώ της Μονής του Ασωμάτου, είχαν σπουδαία προσφορά στα εκκλησιαστικά και στα πνευματικά πράγματα γενικά του τόπου. Μάλιστα. Περίπου από πότε χρονολογείται η... Κοιτάξτε, οι ιστορικοί μας, ο Ροντογιάννης, ο Μαχαιράς δίνουν κάποιες χρονολογίες μέσα στον 17ο αιώνα, αλλά σίγουρα είναι πολύ παλιότεροι, διότι ακριβώς όπως είπαμε σώζονται έγγραφα οθωμανικά και από τον 15ο αιώνα ακόμα. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή χρονολογία, αλλά ακόμη και οι χρονολογίες που συναντάμε στους στίχους του Καθολικού σε διάφορες πλάκες κτλ. Σηματοδοτούν αναστηλώσεις ή ανακαινήσεις της Μονής ή επεκτάσεις. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι από τον αρχικό πυρήνα. Λοιπόν, Πάτερ Ιωαννίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω και εγώ για την προσφορά σας όλοι και στα εκκλησιαστικά και στα κοινωνικά πράγματα και της Ορεινής Λευκάδας και της Λευκάδας μας γενικότερα. Και να είστε καλά, ο Θεός να σας ενισχύει σε αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παύλου, το αγνώσμα
ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Και τα Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν, ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Πλήνεν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλλιάσατο το πνεύμα τι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Κρίνησι το ευαγγελιζομένο. Και συλλειτουργών ημών Δημητρίου Νικολάου Σπυρίδωνος και Σπυρίδωνος των Πρεσβυτέρων, Ιωαννικοί Ιωροδιακώνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούσιμων έθνος του καταξιράν θάλασσαν και αέρα και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης,
πάντων ημών των συνενθόντων εις την Θείαν Ταύτην και ανέμακτον ιερουργίαν του Άγιου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος ανοσχόμεν τας καρδίας. Έχομεν προς τον Κύριο ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Ουρανίων ζωοποιών φρυτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Και ελέησον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον, πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχωρήσω. Ο ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου. Συ αυτός αντιδόξασες τη θεϊκή σου δυνάμη και μη καταλήξη μας, τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερές σου, τις άρχους ημών και πατή στο στρατό σου. Και πατή το λαό σου, ότι εσύ αγιασμός μόν, και εσύ την δόξα να αναπέμπω, προσκύνηση και ευχαριστία να αναπέμπω με το Πατή και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εις μας τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Θεός ο Αγίος, Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου πρόφητ προδρόμιου της του Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, των Δεσπότη και και ευλογημένα σε όλους αδελφοί μου, και η ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ μας έφερε και σήμερα και φέτος πάλι εδώ σε αυτό τον πάνσεπτον ιερών χώρων, των μοναστηριακών χώρων που ετελέσαμε μέσα σε αυτό το παμπάλαιο, ιστορικό, καθολικό, την αρχιερατική μας Θεία Λειτουργία. Η ευχή μου η φετινή είναι σε όλους σας υγεία, δύναμη και όλα τα αγαθά του Θεού μέσα στα σπιτικά σας. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να μας διαφυλάτει από κάθε κακό και να μας προστατεύει και να μας κατευθύνει πάντοτε προς εκείνον, προς τον Πανάγαθον Θεόν, και να είμαστε συνεχώς κοντά Του, γιατί ιδιαιτέρως εμείς οι χριστιανοί μέσα στην προσευχή μας κάνουμε ειδική μνήμα προσευχής αναφοράς εις τον φύλακα άγγελό μας. Έτσι λοιπόν αυτός ο φύλακας να είναι συνεχώς δίπλα μας και να μας διαφυλάτει και να μας προστατεύει, και να δώσει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά πρώτα όμως ο Δωρεοδότης Κύριος, να δώσει ο Θεός ώστε μετά από έναν χρόνο, δηλαδή χρόνου συν Θεό, να έχουμε και σε αυτήν την Ιεράν Μονήν επιτυχία και πρόοδο, δηλαδή κάποιες εργασίες με τρόπο νόμιμον, όπως απαιτείται σε κάθε είδους εργασία μοναστηριακή, και όπως ο πατήρ Ιωαννίκιος εις των θείων λόγων του ανεκκίνωσε διάλας ιεράς μονάς, έτσι και αυτή εδώ η δική σας Ιερά Μονή, η δική μας Ιερά Μονή του Αρχαγγέλου, να λάβει μία αρχή έργων, γιατί λόγου χάρη σε 1,5 μήνα από τώρα θα ξεκινήσουν τα έργα στους Αγίους Πατέρες, και προημερών όταν ήρθε έμψυχο υλικό να δει, μου είπε ότι όταν θα τελειώσουν τα έργα, δηλαδή εννοώ μοναχισμό, γυναικείων μοναχισμών, τότε θα έρθουμε, γιατί μέσα στα γκρεμίσματα σεβασμιότατε δεν μπορεί να καθίσεις. Γι' αυτό λοιπόν να δώσει ο Θεός και σε αυτή τη μονή να βρεθούν άνθρωποι όπως ευρέθηκαν και στις άλλες, και ιδίως από εδώ να βρεθούν άνθρωποι όπως και εκεί, να ξεκινήσουν τα έργα
και το μοναστήρι να είναι ανοιχτό, όπως λόγου χάρη στην Ιρά, που είτε πρωινή ώρα πάμε, είτε απογευματινή, οι ευλογημένες αυτές μοναχές που υπηρετούν τον Άγιο Νικόλο και που ίδιες εργάζονται, να είναι και τούτο το μοναστήρι ανοιχτό. Στο χέρι μας είναι και νομίζω ότι δια του οβολούν μας, αλλά και δια της προσφοράς κάποιων εν Χριστώ αδελφών μας, όπως και στις άλλες μονές, μπορεί να πρωτοστατήσει και να ξεκινήσει αυτό το έργο, αρκεί να το θέλετε εσείς, και εγώ θα ευλογήσω και θα συνεχίζω να κάνουμε αυτή τη μοναστηριακή εκστρατεία, αλλά πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και τη βοήθεια των ανθρώπων. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά και ο Θεός να σας χαρίζει κάθε καλό μέσα στα σπιτικά σας. Και να ξέρετε ότι φτιάχνετε, ότι ευπρεπίζετε, που έχει αναφορά στο σπίτι του Θεού, των μισθών, τον λαμβάνετε από εκείνον, γιατί είναι μεγάλη ευλογία κανείς να ευπρεπίζει και να ανακαινίζει τέτοιους ευλογημένους χώρους. Και είδατε, όταν κάποιος σε ένα σπίτι πεθαίνει και δεν έχει κανένα να συνεχίσει να παραμένει το σπίτι ανοιχτό και το σπίτι χορταριάζει, αυλή στενοχωριόμαστε, έτσι λοιπόν και αυτό το μοναστήρι, αν θέλουμε, να μην είναι κλειστό αλλά να είναι ανοιχτό, ας το προσπαθήσουμε ο καθένας από την πλευρά του και την πλευρά μας. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η ευχών του Άγιου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Από εδώ είναι ασφάκα και από εδώ είναι αυτό το πλήρι. Ναι, καλά, θα πάω στην πλάτη. Για πάνω στο παιδί. Εγώ είναι η κυρία Καμπιόφη.